When we make that sequel, motherfucker. Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τις δύσκολες ώρες. Εγώ είμαι ο Σφίνα Γρυβαία, εσύ ποιος είσαι? Ο Θοδωρής Δημητρόπουλος, κατάπινα, συγγνώμη, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος. Χάος Δημητρόπουλος. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη σειρά επεισοδίων για το House of the Dragon. Για όποιον δεν θυμάται, δεν θα ακούτε κάτι άλλο μέχρι να τελειώσει η σειρά. Ή περίπου, θα δούμε. Μπορεί να ακούτε και περιστασιακά παραλυρήματα περί ανέμων και υδάτων, όπως ειδικά στο επεισόδιο της πρεμιέρας της σειράς, ούτε που θυμάμαι τι άσχετα πράγματα, ας πούμε, σε φάσεις μιλάγαμε. Νομίζω για το 30 Rock κιόλας, σε κάποια φάση ήταν στο δεύτερο. Ναι. Να θυμίσω ότι το House of the Dragon φυσικά το βλέπετε λίγες ώρες μετά την προβολή του στην Αμερική, ανεβαίνει στο Vodafone TV. Τώρα στο Vodafone TV βρίσκεται αποκλειστικά το συγκλονιστικό περιεχόμενο του Disney Plus μαζί με όλο το πλούσιο περιεχόμενο της HBO για να απολαμβάνετε πρώτη ό,τι πιο hot κυκλοφορεί. Και ό,τι πιο hot κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή είναι το House of the Dragon, γιατί τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, το βλέπετε, τα ξανάπαμε. Ή όσο και αν πικραθήκατε από το τέλος του Game of Thrones, δεν μπορέσετε να αντισταθείτε. Είναι αυτό, λέγαμε για τον πρώην που γυρνάς, αυτό είναι το τέτοιο. Παπα. Ναι, όχι, τον πατώμα. τον είχα κάνει ήδη τον παραλληλισμό. Λοιπόν, ναι. Θα σκεφτόμουν το 30 Rock εγώ. Έχει γίνει όλο ένα στο κεφάλι μας. Οι ηχογραφίες αυτές έχουν γίνει ένα. Λοιπόν, είμαστε πια στο τρίτο επεισόδιο και έχουμε το πρώτο μας μεγάλο time jump. Λέω πρώτο γιατί θα ακολουθήσει κι άλλο. Γνωρίζουμε ότι αργότερα μέσα στη σεζόν θα αναλάβουν τους ρόλους τους βασικούς μεγαλύτερες ηθοποιοί. Ναι, η Emma Darcy είναι και η Olivia Cook. Ναι, όχι, δεν είναι spoiler γιατί είναι σε όλα τα υλικά. Είναι πρωταγωνίστρια τη σειρά, τέλος πάντων. Είναι η πρωταγωνίστρια τη σειρά. Είναι φοβερό ότι γενικότερα αυτές έχουν προωθηθεί περισσότερο. Ενώ, ας πούμε, είναι ισόπως σοου το. Είναι αυτό που. Είναι πολύ μοιρασμένο μεταξύ. Όπως λέγαμε και την άλλη φορά, επειδή είναι αυτό, είναι αυτή η περίεργη. Απλά εν τέλει για μένα είναι κάπως. Άτσα λίγο η προβληματική αυτή η επιλογή του να είναι τόσο γραμμική, πώς λένε, η απόδοση της ιστορίας έχει σαν αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή είναι ότι ξεκινάμε η σειρά όπου υποτίθεται ότι οι πρωταγωνίστες είναι η τάδε. Ναι. Και απλά θα κάνουμε το crown εδώ μέχρι πέρα. Μέχρι να φτάσουμε εκεί. Ναι, αυτό. Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα. Αχ, το crown. Δηλαδή, τώρα αλλά έχουμε ξαναζητήσει το κλασικό το σκάλωμα με το. Με τον. Με το Κράμ που αλλάζουν. Με τον Τζόρτσιλ. Ναι, με τον Τζόρτσιλ. Ότι από τη στιγμή που αλλάζουν οι γενιές, υπάρχει η σύμβαση ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουν οι ηθοποιοί, έπρεπε να αλλάζει και ο Τζόρτσιλ. Δεν καταλάβω για ποιο λόγο. Τρομερό. Είχε τσαντιστεί κανονικά, Δεν καταλάβω. Κανονικότατα όμως. Δεν κατάλαβες πόσο με πέταγε έξω. Μίλαγε 10 λεπτά για αυτό το πράγμα τότε. Ήταν σαν multiverse. Είμαι σε φάση γιατί. Μα αφού η λογική τη σειρά είναι. Αυτή η λογική τη σειρά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι εδώ ο Τζόρτσιλ από την προηγούμενη γενιά. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, για ποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνω τι κοιτάω. Τέλος πάντων. Οπότε ναι, σκεφτόμουν ένα τέτοιο πράγμα. Να του αλλάζουν όλου του ηθοποιού εδώ πέρα. Να αλλάζουν και το Βυσσέρι και τέλος πάντων. Αλλά όχι. Έχουμε την απλή. Απλά όταν γίνονται ενήλικες οι κεντρικές ηρωίδες, αλλάζουν προφανώς οι ηθοποιοί. Αλλά μέχρι τότε θα έχουμε γνωρίσει και ενδεχομένως αγαπήσει, γιατί έχει ήδη. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά ότι έχει, ρε παιδί μου, ήδη κάποια πολύ, ας πούμε, δυνατές στιγμές. Ναι, έχουν εκεί δύο. Ναι, αλλά κυρίως η μικρή Ρενίρα. Ρε φίλε, δεν ξέρω, θα μου λείψει πάρα πολύ, νιώθω, όταν την αποχωριστώ. Και. Γιατί, εμείς που έχουμε δει τα πρώτα 6 επεισόδια, έχουμε ήδη δει την αλλαγή, αλλά είναι πολύ σύντομη. Δηλαδή, είναι μικρό το δείγμα. Νομίζω ότι όσο θα περνάει ο καιρός, θα είμαι σε φάση. Α, κάντε ένα flashback με τη μικρή. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζει φανταστικά. Όπως και πάλι.
Το Crown που κάποια στιγμή στην τελευταία σεζόν που έχουμε δει ή στην προτελευταία, δεν θυμάμαι. Κάποια στιγμή τίποτα. Κάνει ένα flashback πριν από χρόνια στον πόλεμο, ξέρω εγώ, και μια στιγμή, χωρίς, νομίζω καν δεν μιλάει, αλλά και 30 δευτερόλεπτα εμφανίζεται η Claire Foy, ας πούμε. Ναι, βγάζει ένα λόγο. Βγάζει ένα θεαρρυντικό λόγο. Μπράβο. Και σε φάση εκείνη τη στιγμή. Wow, Claire Foy! Claire Foy είναι, είσαι ολόιδια. Γεια! Γεια, Claire Foy! Ναι, οπότε το επεισόδιο κιόλας ξεκινάει με το time jump, δηλαδή βρισκόμαστε 3 χρόνια λέγεται μετά τη φάση που τις αφήσαμε, που ανακοινώνεται ότι η νέα γυναίκα του Βυσέρης θα είναι η Alicent Hightower. Άρα για όσους φίλους μετράνε από το σπίτι, είμαστε 194 χρόνια από την Daenerys Targaryen. Δεν είμαστε, όχι, όχι, είμαστε... Πόσα ήταν στο πρώτο επεισόδιο? Ήταν 173, άρα τώρα είμαστε 170. 170 χρόνια, δεν είναι. Επιπερνάει η αντίστροφη μέτρηση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, σ' άρεσε αυτό? Ποιο? Αυτή η σημείωση. Αυτή η καρτέλα. Σουρ, ενώ πλάκα είχε. Όταν έσβησαν τα γράμματα και έμεινε μόνο το 173 χρόνια πριν την Daenerys Targaryen, μου φάση. Εμένα με, κάπως ξέρεις, η μισή μου καρδιά ήταν «Ω» και άλλη μισή ήταν «Δεν ξεχνάω, ρε καθήκια». Δεν ξεχνώ. Λοιπόν, οπότε ναι, είμαστε εδώ, λοιπόν, στα 170 χρόνια. Βάλτε ένα χρόνο που ήταν έγκυος, περίπου τώρα χρόνο, η Άλισεν, και μας λένε ότι το παιδάκι, ας πούμε, είναι, το παιδί του στο πρώτο είναι 2 χρονών και είναι, τη βλέπουμε ότι είναι έγκυος ήδη στο δεύτερο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι είναι τραγικό, χάλια, ναι, το γεγονός ότι έγινε κάτι τόσο μνημειώδες, μια τόσο σεισμική αλλαγή μεταξύ των 2 αυτοκοριτσιών, έγινε ένα απίστευτο shift στις σχέσεις τους, και αυτό το πράγμα απλά το κάνουμε skip και πάμε κατευθείαν στην επόμενη φάση της σχέσης, απευθείας. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θεωρούσαν ότι αυτό το πράγμα άξιζε... Δεν σου λέω, δεν χρειάζεται να είναι κανένα ένα επεισόδιο πάνω σε αυτό ή οτιδήποτε. Θα ήταν τέλειο, by the way. Αλλά λέω, όμως δεν αξίζει σε κάτι τέτοιο, σε μια τέτοια εσωτερική κατάσταση, να έχουμε σκηνές για τη μία και για την άλλη. Δηλαδή, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να υπάρξει... Πέταξε πάρα πολύ έξω από αυτό, λοιπόν, το πράγμα. Κοίταξε να δεις. Έχει στα δίκια σου, αλλά η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να υπάρξει αρκετός λεπτικός χρόνος για τον Βυσέρης να κυνηγάει το λαγό γύρω-γύρω και μπράβο, να καταλαβαίνεις. Οπότε, λοιπόν... Θεέ μου, γιατί, δηλαδή, δεν γίνεται. Και δεν θέλω να ακούσω ότι άμα η μία υπερασπίζεται την άλλη στο επεισόδιο και κοιτιούνται με ξέρω εγώ, νοσταλγία και τέτοια. Έπρεπε να έχουμε. Είναι αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου. Μην κάνει skip τις ψυχολογικές στιγμές απλά για να έχει spectacle. Δηλαδή, μην το κάνει αυτό. Έχετε και τα δύο. Αυτό. Εμένα με χάλασε πάρα πολύ. Και είναι η αρχή για τα time jumps. Δηλαδή, άμα είναι να το πάμε έτσι. Ναι. Δεν ζορίζομαι εγώ προσωπικά. Δεν μ' αρέσει να κάνει τέτοια skip. Είναι αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Εγώ νιώθω ότι ειδικά σε αυτά τα πρώτα, επειδή αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτή την οδό, τέλος πάντων, ότι κάπως βιάζονται να φτάσουν στο main cast, κάπως. Έτσι, ναι, ίσως το ερμηνεύω. Είναι εμφανές. Ναι. Είναι εμφανές. Αλλά. Ναι, όχι, η αλήθεια. Κοίτα. Είμαι λίγο... Βλέπω το... Σε κάποιο βαθμό μου λειτουργεί το ότι... Το ότι, ας πούμε, τώρα τις βλέπεις ότι έχουν μια σχέση, ξέρεις, που προσπαθούν να είναι φίλες, αλλά δεν ξέρω ακριβώς ότι υπάρχει, παιδί μου, κάτι που έχει ραγίσει, ξέρεις. Ξέρεις, μ' αρέσει κάπως όταν υπάρχει ένα πράγμα που κάπως υπάρχει, είναι λίγο ανίποτο και είναι λίγο... Δεν ξέρω τι, αλλά... Θα μπορούσε να μείνει αυτό ανίποτο. Δηλαδή, θα μπορούσε η σκηνή στην οποία αναφέρομαι να είναι απλά μόνες τους σε ένα δωμάτιο και να. Δεν ξέρω. Να σπάνε το. Δεν ξέρω. Ή να μην σπάνε τίποτα. Και, δηλαδή, δώσε μου κάτι, πέτα μου, ένα κόκαλο. Έχω μείνει τώρα εγώ με τη Ρενίρα να τα παίρνει κρανίο, να κοιτάζει πλαγίως και να φεύγει από το δωμάτιο. Τι είναι αυτό? Τι είναι καν αυτό? Δηλαδή, είναι κολλητή της. Δεν γίνεται. Θα πέσει γκρίνια, παιδιά, για τους γυναικείους χαρακτήρες από μένα, σας το λέω. Λοιπόν, οπότε, πού βρισκόμαστε όταν ξεκινάει το επεισόδιο? Είμαστε σε μια γιορτή.
όπου γιορτάζουμε τον δίχρονο, τέλος πάντων, αδερφό της Ρενίρα. Και ουσιαστικά αυτό που αντιλαμβάνεται η Ρενίρα είναι ότι ο μπαμπάς της την έχει καλέσει σε αυτό το event που είναι, ας πούμε, κυνήγι. Mm-hmm. Γιατί θέλει λίγο έτσι να την μπασάρει, να την πουλήσει. Πουλήσει. Τέλος πάντων, να τη δουν άντρες των υπόλοιπων ευγενών houses. Να γίνει μια οντισιόν τύπου. Μπράβο. Να γίνει μια δουλίτσα. Αυτό, να γίνει δουλίτσα. Και το αντιλαμβάνεται αυτό η Ρενίρα που σε αρχική φάση ήταν σε φάση που να τρέχω τώρα και δεν πολύ θέλω και κανείς δεν θα έρθει για μένα εκεί. Όλοι πάνε για τον μικρό. Έχει κιόλας αρχίσει να νιώθει ότι μήπως δεν είναι πάρα πολύ στέρεη η θέση μου ως επίσημη διάδοχος. Ναι. Κοίτα, όσο αφορά το κομμάτι της διαδοχής, δεν μπορώ να μιλήσω από προσωπική εμπειρία, αλλά... Ήθελα να δω πού θα πάει αυτή η πρόταση. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτή τη διαδοχή. Α, okay, δεν την έχεις βιώσει αυτό. Αλλά, όχι, ήθελα να πω ότι... Σε έχουν πουλήσει σε παζάρι, θα το ρίξω. Λοιπόν, προσαρμόζοντας τα πράγματα στα σημερινά, τέλος πάντων, δεδομένα, έχω να πω ότι, ξέρεις, νομίζω ότι όλοι μας σε κάποιο βαθμό έχουμε νιώσει την άβολη στιγμή του... Τώρα αυτό το πανηγύρι, αυτή η κατάσταση γίνεται επειδή κάποιος θέλει να γνωρίσω. Ξέρεις, δηλαδή, κατάλαβες. Βεβαίως, αυτό το άβολο setup, ας πούμε, πάντα. Εγώ νομίζω το στείνω το setup, δηλαδή είναι αυτός ο ρόλος μου. Εσύ είσαι αυτή, δηλαδή. Εγώ είμαι ο Βυσέρης. Εγώ είμαι ο Βυσέρης. Δείτε τον Θοδωρή, ξέρεις, δείτε τον Φίτσουλερ, παιδί μου, πώς σας φαίνεται. Πείτε τα, σας άρεσε που σου δείτε το σινεμά, έτσι δεν είναι, πείτε τα. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, το έχω κάνει στη ζωή μου αυτό. Ναι, για πες. Ναι, όχι, έχουμε, ναι, το έχουμε ζει, έχει νιωστεί αυτό. Οπότε έχουμε εδώ την κατάσταση αυτή που περνάνε οι υποψηφοί γαμπροί και εγώ έτσι και εγώ αλλιώς και δεν συμμαζεύεται. Κάποια στιγμή... Ένας από αυτούς πες, ναι, μα περίμενα. Νομίζω εκεί πάω να καταλήξω. Δώσ' του. Για τον, πώς το λένε, Jason Lannister. Jason, ο Jason Lannister. Εμφανίζεται και ο Jason Lannister τη στιγμή που εμφανίζεται και ακούμε και αυτό το όνομα. Νομίζω ότι κυριολεκτικά πρέπει να μουρμούριζα και όλος καλώς τα αρχίδια μας τα αρχιό. Ήταν ένα... Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα μπιπ, τα δυο. Ναι, γενικά, θα σου πω ότι μ' άρεσε αυτό το επεισόδιο, το οποίο πρέπει να πω από τα έξι που είδα, το βρήκα το πιο μέτριο. Εντάξει. Συμφωνώ. Το επόμενο μ' άρεσε, ας πούμε, αρκετά. Ναι, ου. Μ' άρεσαν πολύ οι σκηνές μέσα σε αυτό το πράγμα που έχει δημιουργήσει γύρω της ο Βυσέρης. Μ' άρεσαν οι σκηνές του με τη Ρενίρα, γιατί μου φάνηκαν πάρα πολύ... Πώς λέγαμε στα προηγούμενα επεισόδια που κάναμε ότι αυτές τις δύο κοπέλες τις μεγαλώνουν άντρες που δεν έχουν ιδέα τι να τις κάνουν, δεν έχουν ιδέα να μεγαλώσουν, δεν ξέρω, παιδιά γενικώς ίσως, αλλά σίγουρα κορίτσια. και έχουν κάποιες πολύ... Ρε παιδί μου, έχουν κάποιες σκηνές που, ας πούμε, καταλαβαίνεις και το λέει κιόλας ο Βυσέρης ότι εγώ δεν έχω σκοπό, δεν θα ήθελα να πιέσω την κόρη μου. Θέλω να είναι ευτυχισμένη, δεν θέλω να... γιατί του λέει ότι... Του λένε γύρω-γύρω, ρε παιδί μου, το συμβούλιο και τα λοιπά, ότι είσαι ο βασιλιάς. Αν της το επιβάλλεις, θα πρέπει να το κάνει. Αν της επιβάλλεις να παντρευτεί τον τάδε Λάνιστερ, τον δεν ξέρω τι. Και λέει ο άνθρωπος ότι δεν θέλω να της επιβάλλω κάτι. Θέλω την κόρη μου να είναι ευτυχισμένη. Τι είναι αυτό τώρα, ας πούμε. Παιδί μου, και θα γίνει ότι η ομάδα θέλει. Είναι τέτοια κατάσταση. Ναι, είναι φαίνεται αυτό το struggle και μέσα του όταν τον πιέζουν, αλλά φαίνεται και όταν της μιλάει. Δηλαδή αυτός ο τσακωμός που. Αυτό κι αν έχει τύχει. Ο τσακωμός που κάνουμε στον κόσμο. Που είσαι σε φάση όλοι χαχά, πίνουν το κρασάκι τους, τρώνε, ξέρω εγώ, τα lemon cakes τους και είσαι σε φάση, Ρενίρα σου μιλάω, ξέρεις αυτό το... του ελληναρά πατέρα που σφίγγει την γραδιά και τη δαγκώνη, μέσα, σου μιλάω, μέσα. Σου λέω, ναι, ναι, ναι. Που μπαίνει μέσα αυτή, έχει καταλάβει τι γίνεται. Της έχει μιλήσει ο Jason, την έχει πέσει και μπαίνει μέσα να χέσει τον πατέρα της ουσιαστικά. Που πάει, κανονικά δεν υπάρχει transition, απλά μπαίνει. Και του λέει, α, κατάλαβα, δηλαδή είσαι με εδώ πέρα, ας πούμε, σε νυφοπάζαρο. Του κάνει, έτσι κανονικά. Και του λέει, ακόμα και εγώ δεν είμαι πάνω από την παράδοση Ρενίρα. Και σταματάνε όλοι και τους κοιτάνε. Δηλαδή, εγώ τέτοια σκηνικά τα έχω ζήσει, δεν ξέρω, εσείς φίλτατες που μας ακούτε. Αυτό. Άμα έχεις παιδιά διαχείριστο, μετά είναι δύσκολα τα πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά βλέπουμε όμως στη διάρκεια του επεισοδίου ότι η Ρενίρα προσαρμόζεται εν τέλει. Δηλαδή, το βλέπεις ότι τη σπάνε τη μαγιά. Γιατί
ξέρεις, πέφτει αυτή η έμφαση στο καθήκον και σε αυτό το όραμα του Aegon που πρέπει να σωθεί το Westeros και τα επτά βασίλεια και ο μόνος τρόπος είναι αυτός και αυτός. Και βλέπεις ότι σιγά σιγά, ας πούμε, τις ροκανίζουν την πύγμη. Δηλαδή, σε χρόνο γρήγορο αποφασίζει ότι okay, άρα θα πρέπει να παντρευτώ, το καταλαβαίνω. Ναι, είναι, το είναι καταλάβαινε αυτό, και η μάνα μου και οκ. Είναι όλο αυτό το σύστημα και παραδόσεις και όλο αυτό το, ξέρεις, όλη αυτή η δομή που υπάρχει γύρω μας, που σιγά σιγά, τι είδες και τον... Και τον Βίσερις λίγο-λίγο, ας πούμε, ξέρεις, λίγο ένας που τα πρίζει, λίγο άλλος αρχίζει, ας πούμε, και αυτός και... Ναι, ακριβώς, μα μοιάζουν σε αυτό, μοιάζουν, δηλαδή στην αρχή ήταν πάρα πολύ... Εκεί που του λένε τι πρέπει να κάνει με τη Ρενίρα, τους λέει, ξέρω εγώ, I'm fucking tired of this politicking, ξέρω εγώ, δεν θέλω να ακούω για την κόμμα. Δεν θέλω. Και μέχρι το τέλος του επεισοδίου είναι σε φάση, ωραία, ποιον θα πάρεις. Ωραία, πάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά σοβαρή αντίσταση. Ισχύει, αλλά και όσον αφορά την διαδοχή επίσης, δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι. Ξέρεις, λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο το σκέφτομαι, λίγο όχι, 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 αυτό που είπαμε θα γίνει. Αμφιταλαντεύεται, αμφιταλαντεύτηκε σε αυτό το επεισόδιο. Ήταν μια σκηνή με την Άλισεντ που της λέει ότι θεώρησε πως, ενώ έχει ήδη δει και ο ίδιος ένα όνειρο και όπως λέει και γράφει και ο Μάρτιν στα βιβλία, είναι, οι Ταργκάριεν που είναι Riders είναι πολλοί, αλλά οι Ταργκάριεν που είναι Dreamers είναι λίγοι, που έχουν αυτά τα οράματα. Η Ντένιση Ταργκάριεν, αυτή η πρόγονος τέλος πάντων, που ουσιαστικά έσωσε τον Νίκο, γιατί ήταν αυτή που είδε την καταστροφή της Βαλήρια και είπε στους συγγενείς της, παιδιά, είδα αυτό, δεν ξέρω αν με πιστεύετε, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τα μαζέψουμε και να φύγουμε. Αυτό, ναι. Και πήγαν στον Dragonstone και έγινε. Αλλά και ο Aegon μετά είχε το δικό του όραμα από ό,τι μαθαίνουμε και είχε και ο Βυσέρης ένα δικό του, όπου είχε δει αγόρι διάδοχο. Ναι. Και θεωρεί ότι αυτή του η αιμονή είναι που σκότωσε τη γυναίκα του. Αυτή του η αιμονή ότι θα έχω δει ότι θα έχω άντρα διάδοχο, αρσενικό, κάπως θα το φέρω σε πέρας, δεν γίνεται. Και ήθελε να σπάσει αυτή την αιμονή, βάζοντας τη Ρενίρα, ανακοινωνίζοντας την Ρενίρα, συγγνώμη, επίσημη διάδοχο. Όχι ότι δεν ήθελε. Δεν έχω καταλάβει ότι δεν ήθελε. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει ότι δεν την πιστεύει σαν. Όχι, ούτε εγώ καθόλου. Δεν μου έχει περάσει καθόλου. Μπράβο, ναι. Αυτό. Τη θεωρεί λίγο χαοτική. Σε φάση ότι δεν είναι. Το temperament της δεν είναι, ρε παιδί μου, ίσως αυτό που θα ήθελε αυτός να είναι. Θα την ήθελε λίγο πιο ήπια για Βασίλισσα. Αλλά έχει και στο μυαλό του ότι είναι και μικρή. Της το λέει, σε μικρή θα μάθεις. Δηλαδή δεν θορυβείται και πάρα 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 πολύ. Αλλά μετά. Όχι, νιώθω ότι είναι περισσότερο αυτό, ρε παιδί μου. Κάποιες φορές έχεις το βάρος του εύκολου και του σίγουρου εντός εισαγωγικών δρόμου και της παράδοσης και όλα αυτά που είσαι σε φάση. Τώρα το ξέρω ότι ξέρεις. Σε ένα κενό, σε ένα απόλυτο κενό, αυτό θα έκανα. Αλλά τώρα. Το θέλω ναι, γιατί τον πρίζουν, ρε φίλε. Πολύ τώρα να το κάνω. Πώς να κάνω το άλλο, να τελειώνουμε. Ξέρεις, είναι αυτό το sentiment. Ο Τζέισον, ο Λάνιστερ, ουσιαστικά εκεί είναι που τσαντίστηκε και πάνω από όλο, Βίσερς, που πήγε ο άλλος και του είπε ότι. Ξέρεις, okay, διάδοχος η Ρενίρα, αλλά όλοι μας θα στηρίζαμε ένα αγόρι. Και του λέει, συγγνώμη, αμφισβητείς την επιλογή μου. Και ήταν πολύ απότομο. Σε φάση ότι ξαφνικά έγινε πολύ βασιλιάς εκεί. Θα σε αποκεφαλίσω στον επόμενο τόνο, ας πούμε, άμα συνεχίσει. Και αργότερα, όταν μιλούσαν για αυτόν με έναν από το συμβούλιο, φάνηκε ότι δεν τον θέλει αυτό για την κόρη του. Σε φάση, νομίζω, είπε «The man's pride has pride». Ότι, ρε παιδί μου, είναι πολύ παρά είναι ψώνια αυτός ο τύπος. Δεν είναι τώρα για το παιδί μου. Αλλά ναι, λυγίζει και κλαίει και χτυπιέται εκεί μετά με την Alicent. Η Alicent, εντωμεταξύ, αυτό το επεισόδιο στηρίζει full Rhaenyra. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει μπει στη λογική. Ακόμα, μπράβο, ακόμα είναι στη λογική περισσότερο. Είναι η φίλη μου παρά είναι η... Ξέρεις, είναι... Παρά διακινδυνεύουν τα παιδιά, κινδυνεύουν τα παιδιά μου αύριο. Αντίπαλος, λίγο, ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Όχι, είναι πολύ... Ίσα-ίσα κιόλας, κάποια στιγμή που έχει γίνει εκεί μια ρούγα από κυριούλες που πίνουν το κρασάκι τους και είναι η... Δεν θυμάμαι το μικρό της, αλλά είναι από τον Νίκο Redwine.
παρένθεση, είναι μεγάλο οίκο ο συγκεκριμένο. Δεν είναι από αυτού που είδαμε πολύ στο Game of Thrones, αλλά είναι μεγάλο οίκο και είναι από αυτού που είναι ορκισμένοι στο High Garden, mm-hmm. τη Ρέλ κτλ. Έχουν τα καλύτερα κρασιά. Έτσι, red wine, πάρα πολύ, πολύ subtle κι αυτό. Και έχουν ένα από τα μεγαλύτερα, τους μεγαλύτερους στόλους στο Westeros, μαζί με τους Velaryon δηλαδή, αυτοί είναι που έχουν, ας πούμε, τα πλοία τα πολλά. Και είναι λοιπόν αυτή η τάδε και ασχολείται με το κουτσομπολέψει, θέλω να κουτσομπολέψει για τον Daemon και το τι γίνεται στα Stepstones, θα περάσουμε και εκεί. Και ρωτάει τη Ρενίρα, ναι, εσύ τι θα μας πεις. Ού καλά. Τι, ας πούμε, τι κάνει ο θειός σου εκεί, λέει, λέει η άλλη, δεν έχω χρόνια να του μιλήσω, δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει. Mm-hmm. Και ουσιαστικά υπονοεί η κυριούλα ότι προσπεράστηκε ο άντρας της οικογένειας, ας πούμε, για να μπεις εσύ. Mm. Προσπέρασαν τον Daemon. Και γυρνάει η Άλισεν κανονικότατα και της λέει η Ρενίρα φάνηκε πιο αντάξια για το ρόλο. Τύπου, καλησπέρα, είμαι η Βασίλισσα, είμαι εδώ, μην κάνεις ότι δεν με βλέπεις. Και λέω ότι η κολλητή μου είναι καλύτερη για αυτό το ρόλο από σένα, από το Daemon και λέω από σένα. Καλά, από την κυριούλα αυτή σίγουρα. Τέλος πάντων. Γενικότερα, στο πλαίσιο της σχέσης των δύο κοριτσιών που συζητάμε και νωρίτερα, ξέρεις, είναι γεωρίο και αυτό το dynamic του, το ότι η Άλισεν, ας πούμε, ξέρεις, δεν είναι και 100% σίγουρη για το πώς νιώθει, ας πούμε, αλλά όταν βλέπει να... Όταν βλέπει να μειώνουν, ας πούμε, τη Ρενίρα, έχει κατευθείαν ένα defensiveness. Είναι κατευθείαν το. Mm. Πώς λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το. Φιλικό. Ναι, ότι. Πολύ. Εγώ έχω complicated feelings, αλλά για την κολλητή μου εσύ δεν θα μιλάς έτσι. Αυτό, ναι. Και μετά που την προσεγγίζει, ήταν επίσης πολύ γλυκό εκεί στο δέντρο. Δηλαδή φαίνεται ότι θέλει να είναι ακόμα φίλες και κάπως ξέρω ότι δεν γίνεται. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να την αφήσει και τελείως. Δηλαδή, ξέρεις, θέλω, ήταν εκεί ο τραγουδιάρης, φύγε τραγουδιάρη. Ενώ δεν ήταν η Ρενίρα της φασίας, όχι, κάτσε. Ναι, αλλά εγώ είμαι Βασίλισσα, εσύ είσαι πριγκίπισσα και εγώ λέω να φύγει. Γιατί θέλω να μιλήσουμε, αμάν, ξέρεις, με γκοστάρεις τρία χρόνια. Δεν ξέρω, ναι, το βρίσκω πολύ. Και ακριβώς επειδή λειτουργεί είναι που έχω παράπονο ότι δεν έχουμε δει παραπάνω. Αν δεν λειτουργούσε, δεν θα με ένοιαζε. Ναι. Απλά επειδή το βλέπω ότι όταν συμβαίνει το πάνε καλά. Και έχουν και πολύ ωραία χημεία τα κορίτσια κτλ. Μου μένει το παράπονο. Αλλά. Και ανταποκρίνεται όμως η Ρενίρα σε αυτό. Δηλαδή τη βλέπεις ότι. Σίγουρα. Ναι, ζορίζεται, αλλά βλέπεις ότι τη λείπει φίλη της. Και ειδικά κιόλας και στη σειρά, όπως είπα την προηγούμενη φορά, ότι που δεν της έχουν δώσει άλλη φιλία, της έχουν αφαιρέσει τη φιλία με τη Λένα, ας πούμε, τη Βελάριον. Mm-hmm. Δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση. Είναι μόνη της. Τη βλέπουμε μόνη της. Είναι τελείως μόνη της. Αυτός που έχει δίπλα της. Είναι ο Σερ Κρίστον Ουέλ. Λοιπόν. Ο Σερ Κρίστον Κόουλ, ο οποίος, ναι, είναι, ρε παιδί μου, είναι ο προστάτης της. Τη βλέπει τσαντισμένη να φεύγει εκεί με το άλογο και την παίρνει ξοπίσω. Σου λέει, είναι και δικιά του ευθύνη πλάκα-πλάκα, μα πάθει να την κύψε, τη βάψαμε. Αυτό, σου λέει, κοίτα, επειδή το βλέπω δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μαλακιά θα γίνει. Μπορείς να το πεις και έτσι, δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Αυτό, ας πάω λίγο να ελέγξω λίγο τη φάση. Που, by the way, την ελέγχει λίγο περίεργα. Δεν ξέρω, η χορογραφία ήταν. Δηλαδή, εκεί που τη σταματάει το άλογο. Ναι. Ας μας πει κάποιος που ξέρει, ας μας γράψει στο Facebook group Pop για τις δύσκολες ώρες. Έτσι τα σταματάς το άλογο, άμα είσαι και εσύ πάνω σε άλογο. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι έχουν ειδικούς να τα λένε αυτά και όντως έτσι γίνεται. Έχει εμένα εντύπωση αυτή τη σκηνή. Ήταν περίεργο σαν λήψη. Δεν ξέρω, ήταν κάπως awkward μου φάνηκε στην οθόνη. Τέλος πάντων, και αρχίζουν και περπατάνε και έχουν μια έτσι συζήτηση για το ρόλο του καθενός. Δηλαδή, εκείνος της λέει ότι εγώ έρχομαι από, είμαι, ας πούμε, χαμηλής τάξης, πέραν του ονοματός μου, ας πούμε, δεν έχω κάτι. Ότι βασικά το γεγονός ότι είμαι στο Kingsguard είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μου, ας πούμε, mm-hmm. και τιμή. Δεν θα μπορούσα να έχω κάτι άλλο. Και πολύ, λέει, θα ζήλευα να είναι στη θέση σας, της λέει, πριγκίπισσά μου. Και αυτή απαντάει ότι εντάξει, πολύ θα το ζήλευαν γιατί δεν είναι στη θέση μου γι' αυτό. Mm. Και ότι νιώθω toothless, ας πούμε. Τι να το κάνω που έχω δράκο και είμαι η πριγκίπισσα του βασιλείου, άμα δεν μπορώ να κάνω αυτά που θέλω, δεν μπορώ να πω αυτά που θέλω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και της λέει, ναι, τρομερά περιορισμένη, ας πούμε, από την όλη κατάσταση. Και της λέει ότι δεν είναι θέμα, δηλαδή δεν είσαι toothless, εφόσον εμένα μόνο, μάνι εμένα μου δώσες τέτοια χάρη που
που είμαι στο Kingsguard και έχει αλλάξει η ζωή μου, ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας τούθλης άνθρωπος. Ναι, μπράβο, γιατί, ναι, όχι, αυτή είναι ωραία σκηνή, γιατί είναι, έχει ενδιαφέρον, δηλαδή, γιατί αυτό το βλέπω από την πλευρά την ευρύτερη, την μεγαλύτερη, ότι ξέρεις, δεν μπορώ να έχω θεσμικό impact αυτή τη στιγμή, είναι κάπως... Και όλος σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, παρόλα αυτά, με μια απόφαση... Ξέρεις τι, ο Sir Criston Cole είναι το κοινό... Όταν εμείς βλέπουμε Crown, δηλαδή που έχουμε αυτούς να γκρινιάζουν για τη σάπια ζωή τους όλη την ώρα να κλαίγονται και είμαστε σε φάση, κοίτα, καταλαβαίνω ότι είστε κι εσείς άνθρωποι και έχετε συναισθήματα και στεναχωριέστε. Αλήθεια, λυπάμαι, Τσάρλς, που δεν πήγες με τη δικιά σου όταν ήθελες και σε αναγκάσανε να πάρεις άλλη. Αλήθεια. Αλήθεια. Να, όχι, και in real life, δηλαδή. Ναι, όντως τον λυπάμαι. Δεν θα πρέπει να γίνει ποτέ αυτό. 1000% πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Αλλά εγώ τώρα το πρωί μέτραγα αν μου φτάνουν τα λεφτά για να πάρω σαμπουάν. Οπότε ξέρεις, είναι λίγο τέτοια κατάσταση. Οπότε θα ήθελα λίγο να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρά. Ναι, ξέρω, I know the feel, bro. Αλλά την περνάς κάπως καλύτερα. Γιατί εγώ μπορεί να έχω το ίδιο συναίσθημα με σένα, αλλά έχω πρόβλημα και με το σαμπουάν, δηλαδή έχω και κάτι άλλο. Οπότε... Αυτό. Και σε άλλη μία έτσι λεπτοδοσμένη κίνηση της σειράς αυτής, που μας έχει πάει σε ρίστη λεπτοδουλειά... Κέντυμα. Κέντυμα. Μελονάκι. Έτσι. Η Ρενίρα παρουσιάζει, ξέρω εγώ, απεικονίζεται η δύναμή της, η εσωτερική και το πάθος της και η βία της και όλα αυτά, σκοτώνοντας ένα αγριογούρνο. Σάτλ. Δεν είναι καν κακό. Δεν είχα πρόβλημα. Ακούγεται σαν να είχα πρόβλημα. Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, μια χαρά. Okay. Θέλανε να κάνουν την Ντανέρις που τρώει την καρδιά. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Εδώ πέρα. Θέλανε να κάνω αυτόν τον παραλληλισμό. Εντάξει. Δεν είναι ίσο. Τώρα δεν προκαλεί το ίδιο πράγμα. Αλλά ξέρεις. Όχι, αλλά κοίτα, είναι ξεκάθαρο, είναι πολύ εμφανής, παιδί μου, και σε μικρό πράγματα, ας πούμε, από το ότι, ξέρεις, γίνεται τώρα καβλάντα με τον τύπο από τη φρουρά και ότι έχει τέτοιες εικόνες, από αυτό που συζητάγαμε πριν, το ότι το όλο intro της σειράς στο καβλάντα με τον τύπο, συγγνώμη, δεν θέλω να σε διακόψω και να γελάς. Γίνεται καβλάντα, παιδί μου. Ναι. Γίνεται καβλάντα όμως. Ναι, ναι, παιδί μου. Όχι, θέλω να πω. Και τον βλέπεις, προσπαθεί να αντισταθεί όμως. Είναι σε φάση ακόμα. Ακόμα είναι σε φάση. Όχι. Έχω δουλειά εδώ πέρα, με πληρώνουν γι' αυτό. Δεν είναι. Δηλαδή, αύριο μπαίνει ο μισθός. Μην το χαλάσω. Αυτό, πραγματικά μην το ρισκάρουμε. Για πες, ναι. Όχι, τίποτα. Αυτό. Μέχρι το intro της σειράς της ίδιας ήταν, ξέρεις, κεντραρισμένο με αυτόν τον διασκεδαστικό τρόπο που λέγαμε πριν, ας πούμε, γύρω την Ντενέρις, ξέρω εγώ. Είναι προφανές ότι θέλουν συνεχώς να επιστρέφουν σε αυτό το πηγάδι. Το οποίο έχει. Ας πω κάτι, το οποίο είναι ενδιαφέρον ως προσέγγιση, γιατί είναι πολύ, εν τέλει, είναι τρομερά polarizing φιγούρα και ως χαρακτήρας, αλλά και ως προς το τι σημαίνει εν τέλει σαν χαρακτήρας και το πώς, και το πώς γράφτηκε και το πώς παρουσιάστηκε και το πώς, και το πώς το κοινό την εξέλαβε. Όλα αυτά είναι ένα πολύ complicated πράγμα. Θέλω να πω, δεν είναι ένα πάρα πολύ... Δεν είναι, ξέρω εγώ, σαν η Marvel να κάνει ένα prequel 200 χρόνια πριν τον Tony Stark, που είναι σε φάση, okay, he was Iron Man. Ισχύει. He was the hero. Ήταν ο Iron Man, whatever. Κατάλαβες, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι πιο... Είναι πιο complicated, οπότε έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ πιο complicated. Έχει ενδιαφέρον το πόσο το... Α, δεν θέλω να ξεχάσω να αναφέρω τον Larys Strong. Είναι ο τύπος που βλέπετε και κουτσένει, που είναι λίγο περίεργος, που έχει κάτι από βάρης. Ούτε τρίχα από τα μαλλιά του. Τι πήγα να πω, ρε παιδιά, ποια τρίχα από τα μαλλιά του. Ναι, από τα χέρια του βάρης, τέλος πάντων, τρέλα. Ναι, λοιπόν, ο συγκεκριμένος, σας είχα πει και σε νωρίτερο επεισόδιο να τον έχετε τον νου σας, γιατί θα μεγαλώσει πολύ ο ρόλος του, αν συνεχίσουν να ακολουθούν, ας πούμε, τα βιβλία. Είναι ένα παιδί που... Ήταν κάποτε ένα παιδί που γεννήθηκε με αυτή τη δυσμορφία στα πόδια του. Έχει μια δυσμορφία στα πόδια του. Και δεν μίλαγε. Μεγαλώνοντας μπορούσε να μιλήσει, απλά δεν μίλαγε. Ήταν πάρα πολύ, ας πούμε, ήσυχος. Και το άρεσε περισσότερο να ακούει. Οπότε αυτό τον έκανε ένα πάρα πολύ... παρατηρητικό άνθρωπο που μάζευε πληροφορίες
Δεν είχε φίλους σε γενικές γραμμές. Και θα δείτε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε σχέση με αυτόν. Η ιστορική υπόθεση του Westeros, ακόμα, η σειρά θεωρώ θα το αποσαφηνίσει αυτό, γιατί το έχουν ήδη κάνει σε πράγματα. Έχουν ήδη δείξει, ας πούμε, εμείς που έχουμε διαβάσει, τι ξέρουμε από τους ιστορικούς του Westeros, αυτό. Και μας δείχνουν τελικά τι είχε γίνει. Φαντάζομαι λοιπόν θα μάθουμε περισσότερα. Υποθέτω ότι η ιστορική του Westeros ακόμα δεν έχουν καταλήξει σε σχέση με τα κίνητρά του. Για αυτά που θα δείτε ότι θα κάνει. Δεν ξέρουν ακριβώς τι σκεφτόταν. Σημαντικά ήταν αυτό. Ναι, ναι, για να δούμε λοιπόν πώς θα το πάνε στη σειρά. Okay. Αλλά αυτό το νου σας, γιατί όλο ένα θα μεγαλώνει ο ρόλος του. Ωραία. Και νομίζω φαίνεται ότι δεν είναι για καλό. Δηλαδή δεν είναι. Δεν ξέρω, εσύ τον βλέπεις και τι νιώθεις. Όχι. Είναι όχι από σένα. Άβολα, ή να μην είχαν. Αλλά με ειδικάρι αυτό που λες, το ότι δεν έχει. Πώς το λένε, δεν είναι, ας πούμε, προφανή τα κίνητρα και δεν είναι καθαρές οι καθαρές με την έννοια του να είναι crystal clear, ας πούμε. Ναι, με τον Βάρης, που για πολύ καιρό δεν ξέραμε θεωρητικά. Βλέπαμε ποιον στηρίζει, αλλά το γιατί δεν το καταλαβαίναμε ντε και σόνι. Και κάποια στιγμή φάνηκε ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε την τάξη στο βασίλειο και θεωρούσε ότι οι Targaryen την είχαν επιβάλλει πιο σωστά και θεωρούσε ότι okay, θέλω να αποκαταστήσω αυτή τη μοναρχία. Δηλαδή μου κάνει αυτό το πράγμα και ότι όντως όταν έλεγε for the good of the people το νούσε. Δηλαδή δεν ήτανε, δεν το έλεγε έτσι. Όντως είχε αυτό το mindset. Ο Λάρες δεν είναι έτσι. Έχω να σας πω. Είναι, δεν το πιάνεις εύκολα. Είναι πιο. Γλιστράει πιο. Πιο πολύ. Πιο. Okay. Είναι πιο, είναι πιο. Θα έχουμε την προσοχή μας μελλοντικά λοιπόν στον κύριο Λάρης. Πάμε Stepstones όμως. Οπότε, ναι, νομίζω πάμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε τίποτα τον Βυσέρης εκεί πέρα που σκέφτεται αυτό. Που έχουμε και τον Ότο που συνεχίζει να τον πιέζει να αλλάξει διάδοχο. Αλλά ο Βυσέρης είναι σφασίλη. Γενικά ο Ότο μου κάθεται στο λαιμό, παιδιά. Ότο ζωή. Ότο μεγάλο ζωή. Εγώ το έχω γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. Εμένα με δυσκολεύει. Το έχω πει. Δηλαδή, ναι, καρακιόζεις. Το βλέπω σε σοβαρή δραματική σκηνή και λέω. Τώρα, ποιο τα πουλάς αυτά, άσμα, αυτό δεν τα πιστεύεις εσύ. Τέλος πάντων. Ναι, είναι δεν τον θέλω να φύγει. Θα επανέλθουμε σε μελλοντικά. Δεν έχει μπέσα αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν. Αλλά αυτό, νομίζω ότι αυτό κλείνει κάπως αυτό το κομμάτι της ιστορίας, οπότε πάμε. Ναι, πάμε ένα ταξιδάκι λίγο να δούμε τι κάνει ο Ντέιμον και. Ναι, γιατί ξέρουμε ότι ο Ντέιμον είναι εκεί αυτά τα τρία χρόνια. Γιατί τον αφήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, στο τέλος, να συμφωνεί με το Βελάριον φαινομενικά. Αυτό καταλάβαμε και όντως έτσι έγινε. Στο να ανακτήσουν τον έλεγχο των Stepstones. Είναι αυτά τα τρία νησιά που. Αυτό το σύμπλεγμα, ας πούμε, νησιών που είναι σε μια πάρα πολύ στρατηγική θέση και γενικότερα μαστίζονται από την πειρατεία. Οπότε, ξέρεις, συνήθως πάντα κάποιος πάει να βάλει τον έλεγχο και στην αρχή χαιρόμαστε που κάποιος έχει βάλει τον έλεγχο, αλλά μετά αυτός ο κάποιος αρχίζει και ζητάει πολλά λεφτά για να περάσει από τα Stepstones. Οπότε τσαντίζει το βασίλειο και έχει πάει τρία χρόνια τώρα προσπαθεί ο Ντέιμον με τη βοήθεια του στόλου των Βελάριων να βάλει λίγο, να φέρει λίγο, να διώξει ουσιαστικά τον Κράγκας Ντρέιχαρ, ή αλλιώς και Crab Feeder. Τώρα, γιατί τον λένε Crab Feeder αυτόν τον άνθρωπο, είναι σαφές, γιατί πιάνει τους στρατιώτες και τους ταΐζει στα crabs. Τι ωραία. Λοιπόν, ναι, αυτός λοιπόν ηγείται της τριαρχίας. Λοιπόν, ναι. Ναι. Ναι, η τριαρχία είναι αυτές οι τρεις πόλεις στα Free Cities του Essos, που έχουν αυτή τη στιγμή τον έλεγχο των νησιών. Ο Ντρέιχαρ είναι, ας πούμε, ο ηγέτης. Και προφανώς δεν θέλει να αφήσει τον έλεγχο των νησιών αυτών. Ναι. Έχουμε το επεισόδιο. Το επεισόδιο να ανοίγει κιόλας με μάχη. Και κάπως σαν teaser, νομίζω περισσότερο. Έτσι δεν είναι. Ότι συμβαίνει αυτό. Ότι συμβαίνει αυτό στο μεταξύ. Θα σας δείξουμε μπράβο, κάτι άλλο, αλλά προς το μεταξύ γίνεται αυτό. Αυτό που αναφέραμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ξέρεις ότι επειδή η σειρά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό διαδραματίζεται μέσα σε. Ξέρεις, ένα σαλόνι και ένα διάδρομο, λίγο τέτοια κατάσταση. Ότι όπου μπορεί να κάνει τέτοια break θα κάνει. Και αυτό ξεκινάει αυτό το επεισόδιο με μια ματιά σε μια μάχη. Που σαν σου λέω ότι κοίτα, by the way, ο κόσμος εχθρός υπάρχει και ζόρικα τα πράγματα και γίνεται
συμβαίνει αυτό, τέλος πάντων. Όλη αυτή την ώρα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και επιστρέφουμε ξανά στο τέλος του επεισοδίου. Όπου έχει στείλει. Στο μεταξύ, έχουμε και τους δράκους πια, ρε φίλε. Δηλαδή, θέλω να πω, ξέρεις ότι νιώθουν υποχρέωση να χώνουν τέτοια tidbits μέσα. Γιατί ξέρουν ότι πλέον ο κόσμος, ρε παιδί μου, θέλει να τους δει. Θέλει να τους δει, δηλαδή με έχεις πάει σε μια εποχή που υπάρχουν. Ναι. Έχουν πει μέχρι το τέλος της σειράς, συγγνώμη, θα δούμε 17, σύνολο πρέπει να είναι 23-24, κάτι τέτοιο, όταν αυτή τη φάση που βλέπουμε. Και το ξέρουμε ότι θα έχουν δράκους. Ναι. Και ξέρουν ότι το κοινό δεν θα είναι σε φάση. Είμαστε ok με το να μας δείχνετε από κοντά τον Drogon και οι υπόλοιποι θα είναι κάτι μπεκάτσες στον αέρα μακριά και στην τελευταία σεζόν θα τους δείξετε σε κάτι. Εγώ περιμένω, ναι, δεν ξέρω, εγώ περιμένω να δω πώς εν τέλει αυτό το πράγμα θα. Γιατί μέχρι τώρα προσωπικά μου φαίνονται τελείως κάπως περιφερειακή ακριβώς, αλλά όχι. Δεν μου φαίνεται το ότι υπάρχουν, δεν μου φαίνεται το πιο αβίαστο πράγμα του κόσμου. Είναι λίγο, ξέρεις, μου φαίνεται σαν να μπαίνουν απλά για να θυμόμαστε ότι. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν και δράκοι, by the way. Είναι πολύ εντυπωσιακό όταν τους βλέπεις πάντα. Δηλαδή, συμβαίνουν στη σκηνή όταν. Αλλά δεν διαφωνώ. Δηλαδή, μέσα στο ευρύτερο. Στην ευρύτερη δομή των επεισοδίων και το context τους δεν είναι τόσο. Προσώρας δεν είναι τόσο. Τέλος πάντων. Απ' την άλλη, δεν είναι ότι τον δράκο τον χρησιμοποιείς όπου λάχει. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Όντως. Και στις ιστορίες του Μάρτιν, δεν είναι ότι κάθεται και πέντε. Α, δεν έχω τι να κάνω. Παίρνω το δράκο μου και έρχομαι και σου καίω το. Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα όμως. Αυτό είναι το. Εμένα δηλαδή, δεν μου λείπουν κιόλας. Πώς να το πω. Προφανώς με υποψηφία απάντηλα, αλλά εννοώ ότι με νοιάζει κιόλας. Δηλαδή. Ναι, αυτό που εννοώ είναι ότι. Αν παιδί μου εμένα μου πεις ότι θα σου πλασάρω μια σειρά στην οποία θα κάθονται και θα θεατρικά και θα συζητάνε για διαδοχή, είμαι σε φάση cool για αυτήν την σειρά, μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν είμαι σε φάση, πού είναι η δράκη, πού είναι η δράκη, δεν έχω κανένα πρόβλημα, it's fine. Αλλά φαντάζομαι ότι eventually θα παίξουν το ρόλο τους, οπότε γι' αυτό... Βέβαια. Τσεκάρουμε λίγο τι γίνεται. Αν υπάρχει budget, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα πλησιάζονται στο χώρο των δράκων και φυσικά κατά τη διάρκεια του χώρου των δράκων, του εμφυλίου, που είναι εντελώς πάνω στους δράκους. Δηλαδή που δεν μπορείς να μην τα. Okay. Μπορείς, I guess, άμα δεν έχεις λεφτά, να βρεις άλλο τρόπο. Αλλά θα είναι πολύ κρίμα. Ναι, έχει πολύ δράκο κανονικά η φάση. Okay. Έχει μάχες με δράκους πολύ και μεταξύ των δράκων, I mean. Εντάξει, τέλος πάντων, μέχρι τότε πάντως είμαστε εδώ πέρα. Μέχρι λοιπόν, τότε είμαστε σε ένα awkward λίγο face με τους δράκους. Όντως, δηλαδή υπάρχει ένα thrill όταν μπαίνει ο τύπος και καίει, ας πούμε, στο τέλος του τρίτου. Έχει μία και μπαίνει και αυτή η μουσική, η γνωστή με κάποια tweaks. Ναι. Νιώθεις ότι ήρθε η φάση. Αλλά ναι, συμφωνώ μαζί σου, overall, συμφωνώ μαζί σου. Και είναι πάρα πολύ απογοητευμένος ο Ντέιμον, γιατί τον έχουν στείλει εκεί να κάνει μια δουλειά και γιατί ο ίδιος, ρε παιδί μου, έχουμε καταλάβει ότι έχει έναν υπέρμετρο εγωισμό και τον ενοχλεί που δεν έχει καταφέρει, του έχει πάρει 3 χρόνια και ακόμα δεν έχει καταφέρει 2-3 ρημάδια νησιά να τα... και ένας τύπος, ας πούμε, μουρλός με κάτι κράμπς, ας πούμε, να τον διώξει, να τον πνίξει. Νιώθει ότι... Ότι το έχει πάει πάρα πολύ πολιτισμένα, αυτό νιώθω. Δηλαδή, σε φάση τι, κρατιέμαι να μην σας... Ναι. Και τελικά λέει να μην το πάει πολιτισμένα. Ναι. Και να γίνει μέχρι ένα σημείο, πολιτισμός. Ναι, ως εδώ ήταν. Γιατί λαμβάνει ένα γράμμα από τον αδερφό του και έχουμε πει ότι έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, η οποία είναι αγάπης και μίσους, αλλά κανονικής αγάπης και καθόλου μίσους βασικά, απλά αυτό το «Μου τη σπάς». Και παίρνει ένα γράμμα που του λέει ότι «Κοίτα, αδερφέ, μέσα σε άκρες αυτό που του λέει ο Βεσέρης είναι κοίτα, επειδή βλέπω ότι δεν το έχεις και ξέρω ότι παιδεύεσαι και δεν υπάρχει λόγος». Άκου τι θα κάνουμε. «Κατεβάζω παρέα, ωραία, αυτό. Έρχομαι, έρχονται, εντάξει». Στον Πειραιά το λέγαμε αυτό. Λοιπόν, ναι. Κατεβάζει ο... Μίλησε η Πειραιά εδώ της ζωής. Έχω κατεβάσει, έχω παρέες, λοιπόν. Όχι βέβαια, λοιπόν. Εγώ από Βυσσέρης, εγώ πολιτισμένα τις διαφορές μου. Λοιπόν, και είναι ο άλλος σε φάση διαβάζει ψύχρεμα το γράμμα. Πρέπει μέσα του να βράζει, να έτοιμος να εκραγεί. Και σου λέει, οκ, ξέρεις κάτι, μόνος μου και όλοι τους.
Αλλά κυριολεκτικά. Όχι έτσι. Το εννοεί. Το θέμα ωστότε είναι ότι ο Crab Feeder και το κρου του έχουν αμπαρωθεί σε κάτι σπηλιές από τις οποίες δεν βγαίνουν. Οπότε, αν δεν τους... Αυτό συζητάνε στρατηγικά, ότι αν δεν πρόκειται... Εδώ πέρα θα είμαστε για πάντα. Αν δεν βγουν οι άλλοι από τις σπηλιές να τους νικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι για πάντα εκεί πέρα και εμείς απλά θα χτυπιόμαστε μόνοι μας. Οπότε, ο Ντέιμον αποφασίζει κάπως να τους βγάλει από μέσα. Και ο τρόπος που το κάνει είναι να ουσιαστικά λευκή σημαία, πάνω κάτω ας πούμε, πάει εκεί στις σπηλιές και κάνει ότι παραδίδεται, παραδίνεται. Και διστακτικά πολύ, αλλά βγαίνει ο Crab Feeder, πάει κοντά, πλησιάζει. Okay, εγώ τώρα να έρχεται φούλη με σε φάση αλλά άργα πήγε πιο τον πίσω. Τον λένε Ντέιμον. Είναι σαν το Χάνιμπαλ. Ψάχνετε έναν Κάνιμπαλ. Ποιος μπορεί να είναι. Αυτό ψάχνετε έναν Ντέιμον. Ποιος θα είναι ο Ντέιμον. Ναι. Και τον σκοτώνει. Τον σκοτώνει με το σπαθί του, Dark Sister. Και γίνεται ένα ντου. Βγαίνουν οι αυτοί από τη σπηλιά. Έρχονται του Ντέιμον το κρου εκεί πέρα και γίνεται ο χαμός και παίρνουν πίσω τα νησιά αυτά. Πίσω. Τέλος πάντων, ανακτούν... Τον έλεγχο, τον οικονομικό έλεγχο. Ναι. Και νιώθω ότι μέσα του έλεγε, ξέρεις, όχι τώρα εγώ θα σου στείλω γράμμα και θα σου πω ότι το φτιάξα. Και δεν χρειάζεται να μείνετε εκεί, καθίστε τον κόλλο σας κάτω. Το τακτοποίησα. Άντε που μου κουνιέστε. Πώς σου φάνηκε γενικά όλο αυτό το μέρος, όλη αυτή η σεκάντς? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα, δηλαδή, και εμένα μου άρεσε πολύ. Μ' άρεσε, παρότι... ήταν πολύ καλογυρισμένο βρήκα. Ήταν πολύ καλογυρισμένο. Παρότι σου λέω αυτό, το ξεκίνησε το επεισόδιο και είδα ότι πάμε σε ένα τέτοιο σκηνικό. Δεν έγινε ότι το χρειαζόμουν απαραίτητα. Παρότι αυτό πώς το λένε, δεν με ενθουσιάζει η σειρά αυτή τη στιγμή με το ρυθμό της, όσο μου απαραίτητα. Αλλά παρόλα αυτά ήμουν σε φάση, okay, θέλω να το ζήσω όπως ναι, μου δίνει να ζηστεί. Μου δίνεις αυτό το κομμάτι, it's fine, θέλω να το ακολουθήσω. Δεν με νοιάζει τώρα απαραίτητα να κάνουμε break και να πάμε σε μια μάχη για να πάρεις την προσοχή μου. It's fine, το ακολουθώ ρε παιδί μου. Αλλά that said ήταν όντως πολύ, δεν ξέρω, πολύ ωραία γυρισμένο και το σκηνικό και το όλο vibe βασικά μου έβγαζε κάτι. Δεν ξέρω, δηλαδή κάπως το νιώθω, ρε παιδί μου, ότι έχουν περάσει εκεί πέρα καιρό και είναι μια. Υπάρχει μια. Υπάρχει αυτό το ξέσπασμα. Μια, μια σαπίλα, ξέρω εγώ. Κάπως ήρθε η στιγμή που. Πρέπει αυτό να εκτονωθεί, ας πούμε. Πρέπει αυτό να εκτονωθεί, ναι. Was fine. Και πολύ δηλαδή, ωραία πλάνα, παιδιά, ήταν πολύ κινηματογραφικό. Ειδικά όταν τον παίρνανε από πίσω που. Ξέρεις. Πήγαινε στην πορεία του και. Ένιωθες πάρα πολύ απειλητικό. Δηλαδή το. Και είναι ο Ματ Σμιθ, ρε παιδί μου, που έχουμε πει 100 πράγματα, αλλά θέλω να πω, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι όντως ο Adam Driver που λέγαμε την προηγούμενη φορά, σαν σωματοδομή που όντως, ξέρεις, τον βλέπεις και λες Παναγία μου, τον έβλεπες σαν Γκάιλο, μπορεί να γελάσαμε όταν έβγαλε το κράνος, αλλά μετά έχει means business, δηλαδή τον έβλεπες ότι θα σε δείρει πάρα πολύ. Ο άλλος τώρα είναι ο Ματ Σμιθ, είναι 3 κιλά, δεν είναι 2 μέτρα, κι όμως, δηλαδή έτσι όπως είναι γυρισμένο αυτό το πράγμα. Είναι σαν πλαστελίνη κάπως. Είναι λίγο. Ναι. Κι όμως έτσι όπως το είχαν γυρίσει, ένιωθες, Χριστέ μου, δεν μπορεί να έρχεται. Όχι, κάνε πίσω. Δηλαδή θα του τα σπάσει όλα. Θα του τα ρίξει κάτι το βουνό. Έβγαζε μια ταραχή, ένα μπαϊλτισμα. Δηλαδή, πολύ. Έρχομαι. Και εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ίσως και λόγω τη εμπλοκή του απόστην και τα λοιπά, πάντα. Το είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έχει, ρε παιδί μου, καλές σκηνές μάχης στη σειρά One Way or Another, οπότε... Αυτό ήταν το επεισόδιο του Σαπότσνικ, άραγε. Νομίζω ήταν του Γαϊτάνης. Δεν νομίζω, αλλά εννοώ ότι αφού είναι... Δεν έχει σημασία, είναι showrunner, βέβαια, ναι, εννοείται. Και φαντάζομαι όλα τα storyboards και αυτά, όλα από αυτόν περνάνε, οπότε... Είναι showrunner, είναι η περίπτωση της σειράς του Miami Vice που, ξέρεις... Ο Μάικλ Μαν δεν έχει σκηνοθετήσει δευτερόλεπτο από αυτή τη σειρά, αλλά. Αλλά είναι παντού. Είναι τη σειρά του Μάικλ Μαν, ξέρεις. Οπότε ναι, με αυτή τη νέα το λέω. Οπότε ναι, περιμένουμε να δούμε και. Ξέρω κάποια μεγαλύτερη στην πορεία, αλλά ήταν ένα πολύ θετικό πρώτο. Να σε ρωτήσω, εσύ ως το τέλος της σεζόν. Γιατί ειλικρινά δεν έχω κανένα spoiler για αυτό το πράγμα και ούτε με τα βιβλία. Δηλαδή δεν ξέρω πού θα το κόψουν για να πάνε στην επόμενη.
Τι θα θέλεις, τι νιώθω ότι θες να δεις, ρε παιδί μου, από αυτούς τους ανθρώπους. Ή τέλος πάντων, θες να δεις περισσότερες μάχες. Θες να δεις μια μεγάλη μάχη στο πρώτο τελευταίο ή στο τελευταίο όπως έκανε το Game of Thrones. Θες να δεις περισσότερη ιντρικά. Δεν με νοιάζει απαραίτητα. Σου λέω, δεν έχεις προσδοκίες γενικά. Κάποια, όχι, κάτι. Γιατί ακόμα δεν έχω, ψυχολογήσει ακριβώς τη σειρά και τι ακριβώς είναι. Mm. Οπότε το παρακολουθώ και βλέπουμε. Αλλά εννοώ ότι ξέρεις, ακόμα και ένα πράγμα του στυλ. Πώς είχε τελειώσει η τέταρτη σεζόν των Σοπράνος, ας πούμε, με τον Τόνι και την Καρμέλα να ξεμαλιάζονται σε ένα δωμάτιο για μια ώρα, ξέρω εγώ. Το οποίο είναι πιο. Συγκλονιστικό πράγμα αυτό. Πιο καθηλωτική σκηνή μάχης, ας πούμε, στην ιστορία του HBO, ας πούμε. Πω, μεγάλη αλήθεια. Ξέρεις, θέλω να πω ότι... με ταξίδεψες, ναι. Έτσι. Την έχω δει κάποιες φορές, σχετικά πρόσφατα, πέρσι. Την είχα δει 2-3 φορές στο YouTube και ήμουν σε φάση... Ναι, φορά. Δεν χρειάζονται Dark Sisters και σπαθιά και τέτοια. Ναι, οπότε θέλω να πω ότι, ξέρεις, είπαμε, είναι... Welcome οι μαχές, φαντάζομαι ότι θα χρειάζονται από σημείο σε σημείο και υπάρχουν πολύ ικανοί άνθρωποι και είμαι σίγουρος ότι τις κάνουν φανταστικά, αλλά εννοώ ότι από τη στιγμή που είναι δομημένο αυτό το πράγμα με έναν τέτοιο τρόπο, ότι ξέρεις, θα βλέπω και ένα άλλο είδους κλάιμαξ. Διαξυφισμό, ναι, ναι, και, ναι. Το ένα δεν είναι το άλλο. Το λέω με την έννοια ότι, δεν το λέω με την έννοια ότι ίσον και αυτό θέλω, καμία σχέση, απλά ότι μπορώ να δω διαφορετικούς τρόπους να κορυφώνεται αυτό το πράγμα στο τέλος της σεζόν. Φαντάζομαι ότι με τον ένα τρόπο ή τον άλλον θα φτάσουμε στο... Στο χορό. Περιμένει. Στο χώρο των δράκων. Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα πάνε στον εμφύλιο γρήγορα? Όχι. Όχι, και εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό. Όχι, νομίζω ότι... Γιατί πάνε, να πούμε, έχουν κόψει άλυσο. Γι' αυτό, ρε φίλε, πάνε πολύ γρήγορα. Και λέω τώρα, βλέπω τη σειρά και λέω... Σωστό. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό. Δεν το πιστεύω. Ξέρω, δεν το πιστεύω. Ότι... Θεωρώ ότι θα είναι season 2 αυτό. Αλλά... Μάλλον. Όχι, εγώ νιώθω ότι περισσότερο. Η πρώτη θα κορυφωθεί γύρω από την κατάσταση της διαδοχής. Τώρα, της συγκεκριμένης. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσει αυτό το. Κάπως εκεί νιώθω ότι θα κρυφθεί. Εννοείς ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα. Γίνει κάποιο τουρλουμπούκι ή δεν ξέρουμε τι, ώστε να φανεί ποιος θα αναλάβει το θρόνο άμεσα μετά το Βυσερίς. Αυτό. Okay. Κάπως έτσι. Okay, με ενδιαφέρει, θέλω να ξέρω όσοι δεν έχουν διαβάσει τι νιώθουν ότι είναι λογικό να γίνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Γιατί και εγώ. Αυτό νιώθω ότι στείνει η σειρά που βλέπω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Surprise is welcome. Ναι, ειδικά σε ό,τι αφορά τον Damon. Έχετε πολλά να δείτε ακόμα. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι η ψυχολογία του Game of Thrones που δεν ήξερε σε κάθε σκηνή τι είναι δυνατό. Ότι θα μπορούσαν τα πάντα να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Και τίποτα και τα πάντα το προσωποποιεί πάρα πολύ ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. Οπότε έχετε πολλά να δείτε. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει η ιδέα μου. Νομίζω ότι το επεισόδιο αυτό τελειώνει με την σκηνή αυτή. Οπότε τώρα. Ναι, περιμένουμε, ας πούμε, το fallout της κατάστασης. Κάπως ξαναμπαίνει ο Damon στο παιχνίδι, οπότε... Δεν έχουμε δει καθόλου τίποτα από τη γυναίκα του, έτσι, τίποτα. Προς όρες δεν ξέρουμε, δηλαδή ξέρουμε ότι είναι μια τύπισσα στο Vale, που δεν τη θέλει καθόλου, δεν έχουν κάνει το σεξ, δεν έχει γίνει τίποτα, τίποτε να απεχθάνεται. Το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, δεν ξέρω, δηλαδή... Πάντα μου κάνουν. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό τόσο πολύ. Αλλά οκ, okay, I guess γίνεται. Γιατί είναι απέχθεια, κατάλαβες. Έτσι, όπως μιλάει, αυτήν είναι τύπο συχαμάρα, ας πούμε, ότι ανατριχιάζει ολόκληρος. Και επειδή έχω δει και την ηθοποιό, ενώ πριν δω και το επεισόδιο, αλλά έχω δει και την ηθοποιό που έχουν κάνει cast. Δεν είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Δηλαδή, τι κάνετε. Είναι λίγο σαν τα makeovers στις ταινίες. Αυτό πήγα να πω. Αυτό είναι λίγο TV brain. Είναι λίγο TV movie brain. Είναι λίγο. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό που τις έχεις βάλει τις άλλες γυαλιά και τις έχεις ανακατέψει τα μαλλιά και πρέπει εγώ να υποκριθώ ότι δεν είναι ωραία γυναίκα. Ναι. Οκ, το βλέπω την ωραία. Αλλά εντάξει, οκ, ό,τι πεις. Μπορεί να έχει πραγματικά απάλευτο χαρακτήρα. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να μην αντέχει καθόλου ο άνθρωπος. Ναι, I guess, ξέρω εγώ. Και ναι, δεν έχουμε δει καθόλου τη γυναίκα του ως προς τη Ρενίρα. Η φάση με την παντριά παίζεται, πηγαίνω έρχεται. Έχουμε περισσότερα να δούμε γύρω από αυτό.
Αυτά νομίζω, τα δύο ερωτηματικά αυτή τη στιγμή είναι αυτό, αυτά, σωστά. Yeah. Δηλαδή λίγο να δούμε πού κινεί τον Ντέιμον σε προσωπικό επίπεδο και στρατηγικό και μετά η Ρενίρα που το προσωπικό της είναι το στρατηγικό. Δηλαδή είναι, ενώ είναι το ίδιο πράγμα, είναι αλληλένδετα, αυτά τα δύο δεν μπορείς να διαχωρίσεις. Για πες μας, Θοδωρή, ποιος ήταν παρέα μας σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν και σήμερα στο επεισόδιο το Vodafone TV, το οποίο οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε περισσότερες από 10.000 ώρες δωρεάν on-demand περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου και της HBO, όπου βλέπουμε έτσι και το House of the Dragon, περισσότερα από 45 δημοφιλή διεθνή κανάλια και μια μοναδική, εξατομικευμένη και προσωποποιημένη εμπειρία θέασης, όπου με την προσθήκη δε του Disney Plus αποτελεί πλέον την πλουσιότερη και ποιοτικότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας. Ναι, έχετε και HBO και έχετε και Disney έτσι. Plus στο Vodafone TV. Οπότε από όλους εμάς εδώ πέρα, όλο το παρεάκι, όλους τους Targaryen, όλα τα κανάλια της, όλους τους υπόλοιπους οίκους που μάλλον δεν θα τους δούμε ποτέ, θα βλέπουμε απλά κάτι κομπάρσου. Καλώς τον Jason. Καλώς τον Jason. Βρε, ο Μπαράθεν δεν είναι αυτός ο Τάδε. Ναι. Να θυμίσω ότι μας ακούτε Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και φυσικά μας βρίσκεται στο Facebook Group Pop για τις δύσκολες ώρες. When we make that sequel, motherfucker!